Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα και σήμερα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Είναι μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκτελείται από την εταιρεία GSU Practices Limited. Και αν και η εκπομπή αυτή ταξιδεύει σε τρίτες χώρες, σήμερα φιλοξενούμε τη Βουλγαρία και έχουμε γεμάτο στούντιο, έτσι, σεφ μου. Έτσι. Είναι γεμάτο, πολύχρωμο. Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα γυναικείος πληθυσμός, αλλά ευτυχώς έχει και ένα αγοράκι εκεί που ισορροπεί λίγο τα πράγματα. Να πούμε καλό απόγευμα. Ξεκινάμε εδώ και έρχομαι σε εσάς τελευταία που θα μαγειρέψουμε. Καλό απόγευμα, κυρία Ήρα Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Βουλγάρων στην Κύπρο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Να μας πείτε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τις δικές σας εμπειρίες και πτυχές τόσο στη μαγειρική όσο και για τη Βουλγαρία γενικότερα. Καλό απόγευμα, κυρία Μιλέκη. Καλό απόγευμα. Ηθοποιός μεταξύ πολλών άλλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Με χαρά είμαστε εδώ. Και έχουμε και μαζί μας δύο πανέμορφα πρόσωπα φρέσκα, τον Ιωάννη και την Βικτόρια. Καλό απόγευμα και στους δύο. Γεια σας. Βικτόρια μου, καλό απόγευμα. Είσαι πανέμορφη με τα λουλουδάκια, τη στολή. Θα το δούμε και μετά όταν έρθετε να μας πει και το τραγούδι σας, επειδή έχουμε και τη καλλιτεχνική φλέβα σήμερα στην εκπομπή. Μια και έχουμε γνωρίσει και τον Ιωάννη από κάποια άλλη εκπομπή και έχουμε ακούσει τη φωνή, ευκαιρία να το δούμε και επί τόπου να γίνουμε μεγαλύτερες φαν ακόμη. Και θα έχουμε πούμε πάρα πολλά νομίζω. Έτσι, και για τη μαγειρική, και την τραγούδι και για τα όμορφα έτσι, εδώ στολίδια που έχουμε. Που κάτι έχουν μου, έρθει οργανωμένοι από πολύ, αυτή, πάρα ναι, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε και καλό απόγευμα στην κυρία Ντεσισλάβα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε που είστε και εσείς εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε και εμείς. Είστε και σεφ και ιδιοκτήτρια στο εστιατόριο Ρουέν στη Τελεμεσό. Βουλγάρικο εστιατόριο. Άρα θα είναι κάτι που φτιάχνετε, υποθέτω, και στο εστιατόριο σας, τις συνταγές που θα φτιάξουμε σήμερα. Τι ακριβώς θα φτιάξουμε? Μιλόπιτα ή επιδόρπιο. Κάτι κεφτέτες στάλ ντουμπρουτζάνσκι. Και σόψκι σαλάτα. Πίστευτα, ωραία. Να ρωτήσω τη Βέση όμως, μου είπε να τη λέω, έτσι θα τη λέω. Okay. Και είναι ωραίο όνομα. Ωραία. Okay. Λοιπόν, αυτά τα μαγειρεύεις και γίνεις στο εστιατόριο. Ναι. Κατά το πλήστο, τι κόσμος έρχεται, έρχονται και Κύπροι? Ναι, αλλά παραπάνω αυτές που έχουν σχέση με Βουλγαρία. Μάλιστα. Διότι εντάξει, βλέπω ωραία πράγματα, γι' αυτό λέω. Έτσι. Και φτιάχνεις ωραία πράγματα. Πιστεύω. Ωραία. Έχεις χρόνο να μαγειρεύεις και σπίτι. Έτσι, Κάποτε, κάποτε. Κάποτε. Νομίζω ότι θα το κάνεις επάγγελμα, όσο και να το αγαπάς. Έτσι, λίγο, μπορεί να κουράζεσαι λίγο στο σπίτι, να λάθος κάνω. Χαμογελάς. Να σου πω να δοκιμάζεις, δεν σου πω να δοκιμάζεις. Άστο. Άστο. Αλλά μου λες τώρα κάτι το αγαπάς, το κάνεις και δεν έχει θέμα κούρασης, έτσι. Το πιστεύω αυτό. Το βιώνεις αυτό. Όλοι το πιστεύουμε. Έτσι δεν είναι? Και το βιώνεις ακριβώς. Αλλά τουλάχιστον τη Μόνικα που ξέρω εκεί, ηθοποιός, δεν έχει στιγμή που κουράζεται? Κουράζομαι, βέβαια, κουράζομαι. Δεν έχει στιγμή που λες σήμερα θα προτιμούσα να είμαι στο σπίτι, ας πούμε, αντί δουλειά? Ναι, έχω τις μέρες που θα ήθελα να μείνω όλη την ημέρα σπίτι. Όλοι αυτοί. Με τις πιτζάμες, συμβαίνει μια φορά στους 6 μήνες, ναι, και όλοι μένουν έτσι από το πρωί ως το βράδυ με τις πιτζάμες. Έτσι. Χρειάζεται να επιβάλλεται μια κάθε τόσο. Και μάλιστα θα έλεγε, αχ, τι ωραία, θα πάω σπίτι να μαγειρέψω, να φύγω από τα νεύρα, από την ένταση. Το μαγείρεμα είναι ξεκούραση. Και εμείς, όταν δουλεύουμε στη δουλειά μας, όταν πάμε στο σπίτι και μαγειρεύσω στο σπίτι, ξεκουραζόμαστε. Ναι, γιατί το δεν κάνεις καμία με άλλη πίεση, καμία ένταση. Και το απολαμβάνεις διαφορετικά. Δεν λέω στη δουλειά είναι όμορφα, αλλά σου λέω υπάρχουν στιγμές τις οποίες το ζητάμε κι εμείς. Πίστεψε. Λοιπόν, τι λέτε, επειδή εδώ έχουμε σεφ και μου λέει ότι της λέω πόσο χρόνο χρειάζεται γι' αυτό, 2 λεπτά. Άλλα 2 αυτά 4 και έχουμε άλλα 2 από 2 4 8. Σε 10 λεπτά θα τελειώσουμε τα πάντα. Για να δούμε, αρχίζω το χρονόμετρο να δούμε πώς θα πάει. Οι ρουδιές είναι έτσι πολύ ωραίες. Από τώρα έτσι, από τώρα. Μυρίζει η Βουλγαρία σήμερα εδώ. Βέβαια, εννοείται. Και μυρίζει και τα χρώματα και δεν τα ακουστικά. Εμείς κάθε εκπομπή, κάθε μέρα ταξιδεύουμε και σε μια χώρα και πραγματικά ταξιδεύουμε. Σήμερα μυρίζει Βουλγαρία. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, Πεσί, να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε. Αρχίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα να φτιάξουμε το γλυκό. Τη μιλόπιτα. Πες μου το όνομα ξερά στα βουλγαρικά, αυτό. Είναι σαν στρούντελ, είναι μπάνιτσα. Στρούντελ. Μπάνιτσα. Μπάνιτσα. Σιάμπαλκι. Και που σημαίνει? Με μήλο.
Α, οκ. Okay. Δηλαδή είναι ακριβώς η επεξήγηση από τα βουλγάρικα στα ελληνικά ή στα αγγλικά ανάλογα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστεί η Φιλιμπέση να μας τη φτιάξει για να τη βάλουμε και στο φούρνο να ψήνεται, γιατί χρειάζεται και ψήσιμο, είναι έτσι. Okay. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, εντάξει, για μια δόση μεγάλη, εμείς θα κάνουμε μικρότερη, ένα πακέτο από φύλλα κρούστας. Αυτά του μπακλαβά, όπως λέμε εμείς. Σωστά. Λοιπόν, θέλουμε 2 κιλά περίπου μήλα, ένα πακέτο βούτυρο ανάλατο, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο σίγουρα. Εδώ είναι μία μέτρια κούπα καρύδια, χτυπημένα στο πλέντερ, εννοείται ψιλοκομμένα αρκετά. Λίγη ζάχαρη και ζάχαρη άχνη, κανέλα αλεσμένη, παγωτό θέλουμε μετά που θα το φάμε, έτσι. Ακριβώς. Και καραμέλα αν έχουμε, να το βάλουμε γι' αυτό. Για decoration είναι αυτό. Για decoration. Αυτά. Ωραία. Εσύ τα έγραψες όλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα έχουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Είναι μια συνταγή την οποία φτιάχνεται στη Βουλγαρία. Εννοώ συχνά. Δηλαδή κάθε σπίτι. Κάνουμε και με κολοκύτα. Και με κολοκύθα, μπράβο. Και με κεράκια. Με? Κεράκια. Cherry. Τσέρνι, κεράζια. Κεράζια, οκ. Okay. Κεράκια και λέω τι κεράκια κάνει. Ήξερα ότι θέλω να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτό το κόμμα. Μονίκα, εσύ ξέρεις τα ελληνικά όλα, okay. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Διαμάντια και εγώ. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αυτή είναι η μορφιά. Μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε. Τι θέλεις. Σιτεβά. Α, λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να καθαρίσουμε τα μήλα μας. Ωραία. Ναι. Θα το καθαρίσω, θα σε βοηθήσω ποιος εγώ, ποιος οπωσδήποτε. Θα μαγειρέψει, ποιος θα είναι ο κύριος σεφ. Και δύο. Και δύο, συνεργασία. Ναι. Αυτό να πούμε ότι είναι ρακί. Τι ακριβώς. Αυτό, που... αυτό είναι ρακί. Από λοιπόν. Την Βουλγαρία. Και, εδώ καθαρίζω μήλα. Από την πόλη Τροιάν, από το οποία πόλη είναι και ο σεφ μας, η Ντέση. Και το χειμώνα στην Βουλγαρία τα ρακί την κάνουν ζεστή στο τζεσβέ που κάνουμε το καφέ. Ναι. Βάλουμε λίγο ή λίγο μέλι ή λίγο ζάχαρη να κρούζει λίγο να γίνει σαν καραμέλα και βάλουμε από πάνω την ρακί έτσι να πιάσει μια βράση και μετά το πίνει. Άρα βράζει ολόκληρος μετά. Έτσι. Ναι, για το χειμώνα στην Βουλγαρία είναι κάτι. Δεν θέλει ούτε κουβέρτα, ούτε θερμασία. Τίποτε μετά δεν θέλει. Αν είσαι άρρωστο, είναι. Ναι, και αν είσαι άρρωστο, βοηθά πάρα πολλά. Ειδικά για κρυολογήματα, για το λαιμό. Έτσι. Το έχουμε υπόψη μας με το δάχτυλο. Ναι. Θα είστε χειμώνας και θα έχουμε εκεί να πιούμε να γιατρευτούμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο κάθε τόπος, η κάθε χώρα έχει το δικό της ποτό, τα δικά της πράγματα. Σίγουρα σου έλεγα τώρα να κάνουμε το ίδιο με τη ζιβανία, εσύ θα μου λες τώρα που θα πιω ζιβανία. Τη ζιβανία εγώ τη βάζω πάνω μου στην κοιλιά μου, πάνω στο δέρμα μου, αλλά να την πιω έτσι. Νομίζω λίγο νομίζω επίκοπο. Κάνουν, και με ζιβανία νομίζω κάνουν το πάνω στο βουνό. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι... Ναι, η ζιβανία όμως είναι λίγο πιο δυνατή από την ρακή. Έχει και ρακή που είναι πολύ δυνατή, όμως κανονικά λίγο πιο δυνατή η ζιβανία. Και το ρακόμελο και όλα αυτά που το γνωρίζουμε, ας πούμε, κάτι κοντά είναι, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, επειδή γνώρισα τις προάλλες και στην Κύπρο, κάνουμε τη ζιβανία, ότι ρακί είναι άνετος ρακί, δεν υπάρχει θέμα, αφού είναι τα ίδια περίπου συστατικά. Ναι, με αρώματα, με κανέλα, με γαρίφαλο, με έτσι πράγματα μέσα. Με μέλι ή καραμέλα, ανάλογα. Και παίρνει έτσι ωραίο χρώμα, έτσι λίγο καφέ. Ναι, κανέλα. Λίγο πιο σκούρο από αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μήλα. Τριμμένα μήλα. Ζάχαρη έχουμε κανονική, κανέλα έχουμε. Δεν μου λες το βούτυρο, θέλεις να το λιώσουμε λίγο. Πώς θα λείψουμε τα φύλλα, με λάδι. Όχι, να βάλουμε λίγο εδώ, να τρίψουμε λίγο στο μήλο. Α, ωραία. Δεν κάνω τίποτα. Περιμένω. Θέλω, ναι, θέλω. Δεν μου λες όλα αυτά τι είναι εδώ. Αυτά είναι διάφορα βότανα, μπαχαρικά και μυρωδικά που χρησιμοποιούμε στην Βουλγαρία, στην μαγειρική. Μάλιστα. Να μου κάνετε καρύδι. Βεβαίως. Και είναι, κάποια είναι τα ίδια εκεί, αλλά μετά θα συζητήσουμε γιατί είναι ωραία. Για να δούμε. Πάντως δεν τις βρίσκουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε πιάτα. Από Βουλγαρία τα βρίσκουμε και στην Κύπρο. Ναι, έχει πολλά καταστήματα που πουλούν, είναι βουλγάρικα καταστήματα όπως τα λέμε. Που πουλούν πάρα πολλά πράγματα από την Βουλγαρία, ειδικά για να φτιάξεις φαγητό ή φαγητά, έτσι. Άρα μπορούμε εύκολα, ό,τι μας αρέσει, να τα βρούμε και να τα φτιάξουμε. Πράγματα, ναι. Πολύ ωραία. Πάντως ωραία φαίνονται όλα.
Κάποτε τα φέρναμε. Όποτε πηγαίναμε στη Βουλγαρία, φέρναμε. Τώρα ευτυχώς τα βρίσκουμε με ευκολία. Με τα σούπερ μάρκετ έχουμε. Έλα να μου δείξεις, Μπέση μου, είσαι καλή, είσαι ή θέλεις κι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Άρα, πάμε εδώ. Μπράβο. Καρύδι. Τώρα ξέρει πώ τη βλέπω την Πεσίτση, πώ εργάζεται. Είναι... Τα ξέρει όλα. Γιατί αρκετοί έρχονται εδώ. Είναι καλά που θα το κάνει κάθε φορά. Είναι τόσο έμπειρη, φαίνεται από την κίνηση. Από το όπως άνετα, τα κάνει όλα. Τελείωσε. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, νομίζω. Και μαντήλι να σου βάζανε στα μάτια, πάλι θα το έφτιαχνε εξίσου καλά. Σίγουρα. Βέβαια. Τέλεια. Εκείνη είναι ζάχαρη άχνη. Γιατί βάζει από τα δύο. Έτσι. Μυστικά. Το μυστικό σου. Το μυστικό σου, εσένα, εμάς και όλο τον κόσμο τώρα μας λένε. Ακριβώς. Κανέλα, μπόλικη κανέλα και βούτυρο. Είστε στον τρίφτη, λέεις. Ναι. Ένα λεπτό. Έλα τον τρίφτη. Για να δούμε. Για να δούμε. Είπαμε ότι στη συνταγή μας γράφουμε 2 κιλά μήλα. Αυτά είναι περίπου μισό κιλό. Καλύτερα να το... Όχι. Τι. Επειδή είναι μαλακό. Α, θα κόψεις. Α, αν ήταν σκληρό θα ναι, το κάνεις εδώ. Να το... Τέλεια. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και οι κυρίες εδώ έχετε καθόλου χρόνο να μαγειρεύετε ή λόγω της ζωής σας πολύ άσχολα. Αυτό λέγατε τώρα. Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω και βουλγάρικα. Ξέρεις, γι' αυτό το... Εγώ, εμένα η μαμά μου μαγείρευε πάρα πολύ. Ήταν... Εγώ δεν έχω αδυναμία στο να μαγειρεύω. Δεν θα μαγειρέψω, αλλά δεν είναι η αδυναμία μου. Εμένα μου αρέσει να κάθομαι, να μποϊαντίζω, έτσι, να ασχολούμαι με άλλα πράγματα, λίγο πιο... Αλλά απολαμβάνω και τώρα τι θαυμάζω την τέση, τι θαυμάζω. Δηλαδή είναι ταλέντο, είναι τέχνη. Είναι και αυτό μια τέχνη. Μαγειρική είναι τέχνη. Γι' αυτό τι έλεγα, εγώ δεν... Εγώ μαγειρεύω σπίτι, όμως... Κάποτε μαγειρεύω απλώς διότι πρέπει απλώς να... Απλώς τι πρέπει, ναι, να έρθω σπίτι, είναι... θέλω να φάω. Όμως κάποτε με πιάνει έτσι μια φλέβα. Μια έμπνευση, να φτιάξω κάτι έτσι, έχω την... Θέλει να το κάνω, την διάθεση, ναι. Και η Βικτόρια και ο Ιωάννης, έχετε καθόλου χρόνο να βοηθάτε τις μαμάδες, τους παπάδες, ποιος μαγειρεύει στο σπίτι. Ναι, περισσότερο η μαμά βοηθάει και όταν έχει χρόνο μου δείχνει και εμένα κάποια βουλγάρικα. Και αρχίζεις και τώρα έτσι και εσύ να μπαίνεις λίγο στην κουζίνα, να φτιάξεις λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και υιοθετείς και εσύ στοιχεία. Και στο σπίτι φαντάζομαι σίγουρα υπάρχουν και βουλγάρικα πιάτα και κυπριακά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι υπάρχει συνδυασμός. Ναι, και τα δύο, επειδή υπάρχουν εκεί. Και οι δύο κουλτούρες και οι δύο κουζίνες και γεμίζω το τραπέζι εδώ πιάτα και από τις δύο χώρες. Αυτό είναι απίστευτα ωραίο. Και έρχομαι σε ένα σεφ μου και στους δύο τους σεφ. Εδώ. Έχουμε πάρει το φύλλο μας, αλλά διαλέξαμε το ταψάκι επειδή είναι μικρή δόση που θα κάνω. Κάνω μια μικρή δόση. Άρα είναι λογικό τα φύλλα μας να είναι περίπου στο μέγεθος του ταψιού. Φυσικά η Μπέση μου ζήτησε ένα μεγάλο ταψί για να κάνουμε ένα-ένα, αλλά είπαμε να μην κάνουμε τεράστια. Και θα το τρώγουμε πάλι, δεν είναι δεν έχει θέμα. Σίγουρα, ναι. Να ξέρουν οι φίλοι μας, δεν είμαστε μόνοι εμείς που βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλοι κόσμοι εδώ. Τέλεια. Δεν μου λες, Μπέση, αυτό που χρησιμοποιάτε στη Βουλγαρία είναι το ίδιο φύλλο, έτσι? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τρία φύλλα. Τρία φύλλα? Ναι. Τι, πώς τρία φύλλα? Έτσι. Α, δεν θα βάλεις ούτε βούτυρα ούτε τίποτα πάνω? Όχι. Τρία-τρία. Τρία-τρία. Δεν μπορώ να πω τίποτα, μα πω τώρα. Ένα, δύο... Και τρία. Επειδή έχει ζουμί. Ναι, ναι. Εδώ, δεν είναι ανάγκη να βάλουμε... Εντάξει, ας σου πω, τα φύλλα αυτά, στην δική μας κουζίνα τέλος πάντων, εμείς τα αλήφουμε για να ψήνονται και να γίνεται φουσκωτά. Εδώ θα γίνει σαν ζύμη πλέον. Ακριβώς. Μπορείς να βάλεις, να το κάνεις. Έλα, δείξε μου ένα, να δω. Δεν ξέρω εγώ. Α, το απλώνεις, βλέπεις. Ακριβώς. Ναι. Βεβαίως. Μέσα δεν βάζεις κάτι που να τραβάει το ζουμί? Όχι, έχει καρύδιο. Το τραβάει το ζουμί το καρύδι? Εντάξει. Τώρα που θα ψήσουμε ένα να δούμε. Φυσικά είναι ωραίο και το ζουμάκι μέσα να δούμε. Ναι, αλλά είναι... και με το παγωτό φαντάζομαι δίπλα. Βέβαια. Ωραίος συνδυασμός. Και να το πάμε με το παγωτό σίγουρα.
Τέλεια, ναι. Η Ντέση μας ξυπνάει αναμνήσεις. Ναι, έτσι. Μπράβο. Έχετε πάει τώρα χρόνια πίσω, το φτιάχνει η μαμά στην κουζίνα. Να κάνουμε ακόμα δυο. Εμένα μου η γιαγιά μου το έφτιαχνε. Ναι. Ένα. Όταν πήγαινα στην γιαγιά μου, πάντα έφτιαχνε. Είναι η κουδουκίτα. Και να είναι και φρέσκο, φαντάζομαι ακόμη πιο τη ώρα μόλι βγει από το φούρνο. Ναι. Μετά να είναι πιο αργό. Λοιπόν, το απλώνουμε, λέει η Μπέση. Επειδή το όνομα το λες και λίγο στρούτελ. Παρόλο που είναι λίγο διαφορετικό το στρούτελ. Το στρούτελ είναι λίγο πιο διαφορετικό. Ωραία. Αφήνεις λίγο στην άκρη. Ναι. Μπράβο, Χρήστο. Είναι πολύ δύσκολο. Καλός μαθητής. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, Μόνικα. Ωραία. Και πάμε στο τελευταίο. Να το κάνουμε γι' αυτό, γιατί είναι κρίμα να το αφήσω πίσω. Μετά θα ψάχνουμε μερίδα να... Λοιπόν, έβαλα τρία τώρα, Μπέση. Και ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Μήλα, χρυσοπιάσω τι να είναι. Ξινά, γλυκά. Ναι, ό,τι και να είναι. Okay. Τέλεια. Λοιπόν, Μπέση, έχω να σου ανακοινώσω κάτι. Κοίταξε τι θα σου πω τώρα, Ένα λεπτό να το τυλίξω. Okay. Μου είπες ότι αυτό το γλυκό εδώ, προηγουμένως, γίνεται σε 2 λεπτά. Όχι το γλυκό. Α, δεν γίνεται. Το άλλο. Ωραία. Επειδή περάσανε 18. Λοιπόν, βάζουμε τίποτα πάνω. Όχι. Τίποτα. Τίποτα. Στο φούρνο μέσα. Ναι. 180 ούτε βαθμοί. Ούτε να το καλύψουμε έτσι. Ναι. Περίπου. Μετά να το... Εντάξει. Ωραία. Θα βγάλουμε το καψάκι μας, δεν μας χρειάζεται αυτό. Και θα το βάλουμε στο πρόγραμμα μας. Τέλεια. Λοιπόν, ψήνεται. Τώρα, τι κάνουμε τώρα. Αυτό, ευχαριστώ. Μέσα. Τέλεια. Πάμε. Και πάμε τώρα στην επόμενη μας συνταγή. Έτσι. Ναι. Η οποία μου είπες, αυτή είναι εύκολη. Έτσι. Πώς το ονομάζουμε αυτό, κεφτέδες από τι. Ντόμπρουτσα. Ντόμπρουτσα. Ντόμπρουτσα ή Ντόμπρουτσα. Είναι περιοχή, έτσι. Είναι περιοχή. Μάλιστα, ναι. Γνωστή με. Απλά λέω την προφορά για να ξέρω. Λοιπόν, να τα υλικά και πες μου αν έχει λάθος. Πέσει. Θέλουμε 1 κιλό κύμα χοιρινό ή αρνίσιο, λες. Μπορεί να είναι μίξ, αν θέλετε. Μπορεί να είναι μίξ. Ναι. Ωραία. Αλλά παραπάνω χοιρινό. Χοιρινό, με. Ωραία. 1 κονσέρβα από καλαμπόκι. Ναι. Αυτό εκεί. Mm-hmm. 5 κόκκινες περιές, μιλάμε για μεγάλη δόση. 5 κόκκινες περιές. Όχι, να βάλουμε μόνο μισή τώρα. Ωραία, 1 κρεμμύδι, 1-2 σκελίδες σκόρδο. Ναι. Λουτενίτσα θα το δούμε σε λίγο. Μαϊντανό, κύμινο, αλάτι και θέλεις και ξυλάκι για σουβλάκι. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα κάνουμε μικρή δόση σίγουρα. Γι' αυτό πες μας ακριβώς τι θα κάνουμε. Γιατί είναι και εύκολο, έτσι. Έκανες μια προεργασία. Εδώ στον κυμά, έτσι, ναι. Και να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί να φαίνεται και λίγο διαφορετικό, ότι ο κυμάς της Μπέσης είναι ότι το έχει βάλει σε πλέντερ, με κόπτσι, αφού είμαστε επαγγελματίες, έχουμε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, και μέσα έχεις βάλει αλάτι. Ναι, και αρτισιά. Και αρτισιά. Ναι. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Και αυτό το κάνεις πάντα, το κάνεις από πριν για να πάρει μυρωδιά. Ναι, λίγο πρέπει να πάρει μυρωδιά. Ωραία. Τώρα, τι κάνουμε τώρα. Ξεκινάμε. Ωραία. Να μου καθαρίζεις το Να σου καθαρίζω. Τώρα να το πω, το καθαρίζω τώρα. Τι εννοείς. Έτσι είναι, υπάρχει συνεργασία. Θέλεις να το κόψουμε σε κομμάτια. Ναι, πολλά μικρά κομμάτια. Ψιλοκομμένο. Ναι. Ένα λεπτό. Για να δούμε πόσο ψηλό θα το κόψουμε. Κόκκινη πιπεριά. Δεν είναι καυτερό, πάντα γλυκό. Να. Και την πιπεριά... αν κάποιος θέλει μπορεί να βάλει και... Κίκο, δεν είναι καυτερό. Ναι. Αν το αρέσει. Συνήθως στην Βουλγαρία χρησιμοποιείται πολύ τις πιπεριές. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι και ωραία γεύση. Τι λούτενιτσα είναι, πιπερές και... Να μου εξηγήσεις. Πες μου, εκτός από αυτό τι θα βάλουμε άλλο μέσα. Τα άλλα υλικά. Ναι. Βάζεις ή να λέμε, μέχρι το ψιλοκόψω. Για να τα εξηγήσουμε καλά και τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Λουτενίτσα, έψαξα στο
στο διαδίκτυο να το βρω τι είναι αυτό που έγραφε πάνω και λέω, έτοιμη κονσέρβα είναι, τι θα την κάνω, πού θα την βρω. Αλλά ευτυχώς έφερε η ίδια. Εντάξει, γιατί λουτενίτσα τι σημαίνει. Λουτενίτσα, όπως μαρμελάδα ή πλουτενίτσα, έτσι, βέβαια, έτσι το ονομάζεται. Και η λουτενίτσα είναι σάλτσα ντομάτας με πιεριές. Και πιεριές. Δηλαδή, όταν ζητήσω λουτενίτσα από το... θα μου δώσουν αυτό το μείγμα ντομάτας με πιεριές. Ναι. Μπορεί να το κάνετε και από μόνοι σας. Ναι, και το κάθε σπίτι. Έτσι. Και οι πιεριές είναι ψητές μέσα. Αρκετά είναι αυτό. Εντάξει. Είναι ψητές οι πιεριές μέσα. Ναι, είναι ψητές. Γιατί μυρίζει λίγο διαφορετικά. Ενώ πιο ωραία παρά αυτή, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε βασικά να το πω πιο απλά και στους φίλους μας. Σάλτσα ντομάτας με πιπεριάς. Δεν είναι έτσι απλά. Γίνεται μια διαδικασία και επειδή εσείς συνήθως τη βρίσκετε και έτοιμη, τη χρησιμοποιάτε στο φαγητό σας. Ωραία. Κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο. Ναι. Ή τριμμένο. Ψιλοκομμένο. Ωραία. Δεν λέω. Την λουτενίτσα την τρως και από μόνη της με ψωμί. Ναι. Έτσι, ε. Ναι, ψωμί, βούτυρο και λουτενίτσα είναι... Οκ. Okay. Όλα τα... Μεγαλώσαμε με εθνικό φαγητό. Όλα τα καλά. Εγώ τρώω με το κουτάλι τη λουτενίτσα. Έτσι, ε. Και... είναι ωραία και να κάνεις και την γαρετά αυγά και να το βάλεις ή όχι. Όχι. Μόνο πιπερές, όχι λουτενίτσα. Πάει με φέτα. Λέω σαν βάση, λέω, να βάλεις λίγη ντομάτα, γιαούρτι και τα αυγά από πάνω, όχι. Αρκετά, αρκετά είναι. Αρκετό, ωραία. Πάει και το κρεμμύδι. Και το μαγδανό. Όχι όλο, είναι. Όχι. Καλός το ηθός, Χρήστο, πολύ καλός. Υπάκουος, καλός. Μικρό σκορδάκι. Το μικρό σκορδάκι. Από ό,τι ξέρω, έχει αρκετά χρόνια που είστε στην Κύπρο. Τι είναι αυτό που πεθαίνει, 25 και εσείς, κυρία Παπαγεωργίου. 28. Είμαι λίγο παραπάνω. Για ολόκληρη ζωή. Τι είναι αυτό που έτσι νοσταλγείτε περισσότερο από ό,τι βλέπετε. Εντάξει, είμαι σίγουρη ότι πηγαίνετε και διακοπές, άρα όσο μπορείτε βέβαια. Τι είναι αυτό που νοσταλγείτε περισσότερο. Το φαγητό, τον κόσμο, το περιβάλλον. Όλα. Είναι όλα μέσα. Είναι αυτό που λέει ο Καβάφης και οι δονικές μυρωδιές κάθε λογής, όσο μπορεί. Είναι αυτό, έρχεται αυτή η μυρωδιά και πλέον σου ξυπνάει αναμνήσεις, παιδικά χρόνια, όλα. Είναι... Ορίστε. Εμπειρίες ζωής και αναμνήσεις ζωής. Λοιπόν. Ναι. Είναι ωραία. Πολύ συγκινητικό σήμερα εδώ, ωραία. Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Μας παίρνετε, μας ταξιδεύετε. Και εμείς παρά εμείς εσάς, εσείς μας ταξιδεύετε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν σκεφτούμε ότι καταφέραμε με αυτή την εκπομπή. Ότι. Τη δώσαμε και εμείς ένα μόρφο ταξίδι στα ίδια τα άτομα που έρχονται από αυτή τη χώρα. Του ταξιδεύουμε και εμείς με το μόρφο ταξίδι που πάμε εμείς. Πάντα. Δοκιμάζω εγώ. Πάντα ο Χριστός είναι. Είναι... Αυτό κάνει από μόνο του ένα ωραίο. Ακριβώς με αυτό λέω. Είναι... deep, κάτι ας πούμε το να το φάσουμε. Και ακόμα να δοκιμάσετε αυτό που το κάνει στο σπίτι κάποιο. Όσο ναι, ναι, και να είναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρα, εμπορικό. Το αν το δοκιμάσει το σπιτικό είναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αγαπητή Πέση, αυτό το μείγμα το έκανε. Έτσι. Πε μου μόνο. Μου ζήτησε ξυλάκια, τι θα κάνεις πάνω. Δείξε μου ένα, να πάμε σε break και να γυρίσω πίσω, διότι έχουμε ακόμα ξεπεράσει τον χρόνο μας. Αλλά έχουμε να κάνουμε και τα άλλα, μην φοβάσαι. Ξέρω. Θα τα κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Όλα αυτά μέσα. Είπες και φτεδάκια. Μπορείς να τα κάνεις και έτσι. Τα ξυλάκια δεν αλλά καλύτερα να τα κάνουμε έτσι. Τώρα θα είμαστε. Λεπτούι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα κάνει Πέση. Σήμερα. Μάλιστα, θα κάνεις ένα ρολό, ένα λουκάνικο. Έτσι. Περίπου. Έτσι τα κάνετε πάντα. Ναι, έχουμε ναι. Έτσι ήδη που ονομάζεται και μπάπτσι. Μάλιστα. Βλέπεις, όλοι οι λαοί έχουν και μπάπ. Πολύ ωραία. Θα τα αφήσουμε στην άκρη μέχρι να ζεσταθεί η σχάρα μας. Ακριβώς. Και ψήνεται η σχάρα. Ναι. Και πώς τρώγεται? Με κάτι σαλάτα, με πατάτες, εξαρτάται. Λοιπόν, αυτή η σαλάτα που θα κάνουμε μετά μπορούμε να το φάμε μαζί. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να ετοιμαστούμε και για τη σαλάτα που πρέπει να το φάμε. Έτσι? Πάμε, πάμε σε λίγο και ερχόμαστε πολύ λίγο.
έχουμε λοιπόν φίλοι και φίλες εδώ στην Κουζίνα Χωρίς Σύνορα και στη Βουλγαρία, όπως είμαστε σήμερα. Βέβαια. Και εδώ βλέπουμε τα κεφτεδάκια, να τα πούμε έτσι. Ναι, αυτό είναι, επειδή είναι κεφτεδάκια. Ναι. Εντάξει, μπορεί η επεξήγηση να είναι διαφορετική. Να ναι. Εγώ θα τα έλεγα σουτζουκάκια ή ξέρω εγώ λουκάνικα. Okay. Όπως θέλεις, λες τον. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε, είναι και ωραία χοντρούλικα ζουμερά όμολο, γιατί όσο πιο χοντρά είναι, πιο ζουμερά, έτσι δεν είναι. Και το ξυλάκι όμως, δεν μου είπες, το έχεις απλά για διακόσμηση, δεν μπορεί να το κρατήσεις μετά, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Μπορείς αν θέλεις, αλλά παραπάνω είναι. Στη Βουλγαρία τι κάνετε, με ξυλάκι? Όχι. Στη Βουλγαρία τα τρώμε τα κεφτεδάκια. Γιατί το κάνεις έτσι αυτό? Για μορφιά. Θα σας δείξω το άλλο είδος που κάνουμε, το κεμπάπτσε. Α, εντάξει, ωραία. Υποθέτω αν ήταν λίγο πιο ελαφρύ και ήταν βαρύ σάκρα, ποιο ήταν στο ξυλάκι. Εννοείται. Λοιπόν, απλά διαρωτούμε για αυτό το ξυλάκι. Λοιπόν, σόψκα. Μάλιστα. Καλά, σόψκα. Σόψκα σαλάτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά για τη συγκεκριμένη σαλάτα, που για να δείτε πόσο δύσκολη η σαλάτα είναι, ακούστε τα υλικά τώρα. Ντομάτες, 3 ντομάτες, 2 πράσες πιπεριές, 4 αγκουράκια, 1 καυτερή πιπεριά και μου την έβγαλε έξω παρακαλώ, και αυτό το έχω παράπονο. 1 κρεμμύδι, μαϊτανό, ελαιόλαδο, ξύδι και φέτα. Φέτα. Έτσι τη λέτε, φέτα. Είναι βουλγάρικο τυρί, φέτα αυτό. Ναι. Το λέτε κι εσείς φέτα. Σίρενα. Σίρενα, ναι. Επειδή είπαμε φέτα, το λέμε άλλος πως. Θα δοκιμάσω λίγο μετά να δω τι φέτα είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε με τη φέτα? Είναι από αγελάδα. Από αγελάδα, μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι κάνουμε, πες μου τι κάνουμε. Κόβεις το. Τα κόβω. Μικρά κομμάτια. Ναι. Τι εννοάς, μικρούς κύβους ή φέτες? Μικρούς κύβους. Αυτό να το φύγω, μου λέει η σκηνοθέτητά μου, για να βλέπουμε το τι κάνουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Είπες μικρά κομμάτια, έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και μετά σε μικρούς κύβους. Ναι. Έτσι, ας πούμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα κατάλαβα. Και την ντομάτα το ίδιο. Ναι. Πιπεριά πράσινη. Και αυτή, Και αυτή η σαλάτα τρώγεται με τα κεφτεδάκια σου εκεί? Όχι. Από μόνη της? Από μόνη της με ζυμονία, ρακία. Α. Πάει πάρα πολύ με την ζυμονία. Πόση ζυμονία πίνει? Εγώ. Ναι. Εγώ δεν πίνω ζυμονία, αλλά... Πίνεις σε ρακία αυτό. Α? Δεν πίνεις? Εγώ πίνω ούζο. Ούζο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εσύ, πόσα χρόνια είσαι μαγειράς? Περίπου 15 χρόνια. Από τη Βουλγαρία έρχεσαι μαγειρά? Όχι, εδώ. Και εσύ κάνεις τα παραδοσιακά σας. Ακριβώς. Μπράβο. Έχει αρκετούς Βουλγάρους στην Κύπρο και στη Λεμεσό? Ναι, έχουμε. Έχει, Σε υποστηρίζουν, έρχονται? Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Υπάρχει από ό,τι ξέρω και εσύ μια μεγάλη κοινότητα από Βουλγάρους στην Κύπρο, έτσι. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις, κάποια events, festival που μπορούν να γίνουν και στην Κύπρο για να έχει κοινότητα μαζί? Έχουμε σελίδα το Σύνδεσμο Βουλγάρων Κύπρο site στο ίντερνετ. Αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει μέσα να δει όλες τις δραστηριότητες. Τώρα, στις 24 το Μάη, είναι μια μεγάλη για την Βουλγαρία γιορτή. Είναι η γιορτή των γραμμάτων και της κουλτούρας στην Βουλγαρία. Και κάνουμε εδώ, στην Κύπρο, κάνουμε μια, έχουμε μια εβδομάδα ένα φεστιβάλ για την κουλτούρα, για την παράδοση της Βουλγαρίας. Αντίξητη. Για χώρες συναυλίες και τα λοιπά. Είναι σίγουρα σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και για τους ίδιους τους Βούλγαρους που είναι στην Κύπρο, αλλά και για τους Κύπριους. Είναι ευκαιρία να έρθουν και κοντά ακριβώς, στον πολιτισμό και στον κουλτούρα. Διάφορο χώρο που κάνουν εκδηλώσεις. Είναι ωραία. Και τα παιδιά μας από την πλευρά. Βγαίνοντας και στα μεγάλη καθολόγια γνωρίζουν περισσότερο και την παράδοση. Και όλα αυτά τα οποία, αν δεν πήγαινα στο σχολείο και μόνο από το σπίτι, δεν μπορούν να τα μάθουν. Πάντα το σχολείο προσφέρει πολύ περισσότερα. Και στην Κύπρο υπάρχουν 6 βουλγάρικα σχολεία.
Έτσι, έξι. Αν δεν είναι και αυτά. Αν δεν είναι και αυτά πλέον, σχεδόν σε, αριθμός, κάθε πόλη. Σε κάθε πόλη. Ναι, σε κάθε ναι. πόλη. Έτσι. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια στο να όσο μπορούν. Από γενιά σε γενιά. Ναι. Θα συνεχίσουν οι παραδόσεις. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ προσθέτουμε ξύδι, λοιπόν. Αλάτι. Όχι, αλάτι όχι, δεν βάλουμε εκεί φέτα, ξύδι και λοιπόν, το λάδι. Μπάτα, κρεμμύδι, ξύδι, λάδι. Να. Ελαιόλαδο. Να το εδώ. Στο μεταξύ, τόσο καθαλάτα κέρδισε ένα διαγωνισμό. Ωραία. Σε... Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν καλύτερη σαλάτα. Αλήθεια. Ναι. Άρα σήμερα θα δοκιμάσουμε την καλύτερη σαλάτα. Ναι. Είναι πολύ γνωστή. Σοπ, Σόφι είναι πάλι μια περιοχή, το Κάδετι. Είναι περιοχή γύρω από τη Σόφι. Να μου βγάλεις λίγο φέτα. Λέγεται ότι αυτή είναι Σόφι. Ότι είναι Σόφσκα σαλάτα, έτσι, της... Άρα είναι αρκετά πιάτα που πήραν την ονομασία από την περιοχή από που έχει ανάγκη. Ναι, παραπάνω από την περιοχή που ήταν. Ναι. 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 Κάθε περιοχή έχει τη δική της έτσι, ιδιαιτερότητα. Ναι. Το βλέπουμε και μέσα στα πιάτα. Ναι. Θα σε προδώσω τη δοκίμα σας στο τυρί και να μας πεις πώς σου φάνηκε. Αρκετά καλή. Δεν θα το λέγες φέτα. Τέλεια, αυτό... όχι αρκετά. Τέλεια, Χρήστο. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό ομολογώ. Ότι είναι μια πολύ απλή σαλάτα, αλλά εξαρτώνται πάντοτε από την ποιότητα των υλικών. Έτσι. Αν έχω μια ωραία γευσάτη ντομάτα, ένα ωραίο γευσάτο αγγουράκι και οτιδήποτε άλλο, έχουμε μια τέλεια σαλάτα. Έτσι. Αν δεν είναι αυτά μυρωδάτα ωραία, άρα η ποιότητα, η γεύση θα είναι διαφορετική. Πάντως, έχω δείξει ένα που γεύση. Αυτή η σαλάτα, η σόψη στα σαλάτα, έχει καθευθεί σαν καλύτερη σαλάτα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε διαγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κέρδισε σαν καλύτερη σαλάτα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, αυτή τη δουλειά τώρα εδώ, επειδή μοιάζει πολύ με την χωριάτικη δουλειά. Ναι, ναι, μοιάζει πράγματι. Απλά είναι ψιλοκομμένη, ωραία. Απλώ η φέτα είναι τριμμένη από πάνω και απλώνεται παντού και είναι. Ωραία. Τέλεια, πολύ ωραία πάντως. Και ωραίο το τυρί, μ' άρεσε πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό, ας το εκεί που είναι. Θα πάμε να δούμε τώρα και για γαρνιτούρα πράσινη ανοιξιάτικη σαλάτα. Έτσι, ναι. Να δούμε και τα υλικά, είναι πολύ εύκολα, αλλά τέλος πάντων ας τα δούμε, αυτό δεν χρειάζεται εδώ. Αν μπορούμε να τα δούμε παιδιά και τα υλικά, μιας και τα έχουμε, είναι η ανοιξιάτικη σαλάτα σημαίνει θέλει χρώματα. Έτσι. Άρα, έχουμε εδώ μαρούλι, για να το δούμε. Φαίνεται φυσικά, αλλά θα ήθελα να πω όλα τα υλικά μαζί, όπως θα φανούν τώρα στην οθόνη σας. Και σίγουρα θα μπορούσε να πούν και άλλα λαχανικά, θα μας πει η Βέση τώρα. Μαρούλι, ραφανάκια, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο, αλάτι, ελαιόλαδο, γιαούρτι. Έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να μπουν και άλλα χόρτα μέσα. Όχι. Ή συνήθως αυτά είναι. Αυτά είναι. Ωραία. Έλα, Μπέση μου, πώς θα γίνει αυτό. Αυτό το φυλαξιά το πάει πίσω, είμαι σίγουρος. Να το κόψουμε, εντάξει. Όχι, δεν το πιάσω. Επειδή είναι καθαρό, πάρα πολύ ωραίο. Να έρθεις να το κόψεις και αυτά. Πάμε και αυτό εδώ. Θες βοηθειά. Ναι. Θέλω να δω πώς τα κόψεις. Τίποτε, έλα εδώ. Έλα να το κόψεις. Δίνε να το κόψεις. Να πάω να το κόψω. Ναι, να γίνει πιο γρήγορα. Στάθη σε Χρήστο μου. Στην μεταξύ είναι ανοιξιάτικη σαλάτα, λόγω διότι στην Βουλγαρία δεν έχουμε όλο το χρόνο όπως στην Κύπρο φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά. Και, ναι, είναι εποχιακά. Και την άνοιξη βγαίνουν τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκα, τα μαρούλια, τα ραπανάκια. Είναι αυτά τα πρώτα που βγαίνουν. Και έτσι είναι ανοιξιάτικη σαλάτα. Ναι, και είναι η ανοιξιάτικη σαλάτα, ναι. Και έχουμε και εδώ μια άνοιξη τώρα κοντά μας. Εντάξει, σήμερα πλέον υπάρχουν αυτά, αλλά στα έτσι πιο παλιά, το δικό μας τον καιρό ήταν, πώς το λέμε, πολυτέλεια, το αγγουράκι που τρώγαμε μόνο το καλοκαίρι, έτσι που έβρισκες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο τουριστικό θέατρο στη Βουλγαρία?
Κάποιος μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, να περάσει και γιατί. Εξαρτάται. Υπάρχουν και βουνά και θάλασσα. Οπότε υπάρχουν και στα βουνά όσοι είναι λάτρες του σκι, το χειμώνα και βεβαίως το καλοκαίρι θάλασσα. Άρα υπάρχει ολόχρονο τουρισμός. Αν εσύ θα πήγαινε στο το καλοκαίρι, εσύ που είσαι από την Βουλγαρία και ξέρεις, πού θα μου έλεγες να πάω? Όλη η παραλία της Μαύρης Θάλασσας, Βάρνα, Βουργάς, δηλαδή εκεί είναι μια ολόκληρη γραμμή που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Εντάξει, παιδί μου, είναι σε ένα άλλο. Όμως, διότι στην Κύπρο έχει θάλασσα, κάποιοι προτιμούν και το καλοκαίρι να πηγαίνουν στο βουνό. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, και διότι έχουμε ψηλά βουνά, όπως στην Ρίλα που είναι κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, Ρίλα, Πυρήν, που είναι η ψηλότερη κορυφή στα Βαλκάνια, είναι στην Ρίλα, η Μουσαλά. Και εκεί έχει χιόνι και το καλοκαίρι. Εγώ θυμούμαι μία φορά που πήγαινα με κάποιες φίλες της κόρης μου το καλοκαίρι και πήγαμε στην Ρίλα και όπως ταξιδεύαμε έβλεπαν το χιόνι. Και τους λέω, αυτό είναι χιόνι. Όχι, λέει, μας περιπέζεις, αυτό είναι γύψου. Πού να έχει χιόνι το καλοκαίρι. Κι όμως. Κι όμως, γίνεται, ναι, βέβαια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πέσει, εδώ βάζουμε κάτι. Αλάτι, για αυτό το κοντά μου. Εδώ. Και το γιούρτι. Και. Το γιαούρτι μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι διαφορετικό είδα τώρα εδώ σε αυτή τη σαλάτα. Ότι θα βάλουμε γιαούρτι. Πόση γιαούρτι θα βάλω? Όλο? Ναι. Σοβαρά? Ναι, και δύο-τρεις τεγκόνες σαλάτα. Θα κάνεις τζαντζίκι σαλάτα, δηλαδή. Ναι, αλλά έχει πιο πολλά πράγματα. Έχει άλλα πράγματα μέσα. Είναι λίγο διαφορετικό από το γιαούρτι. Έλα, ναι, κάτι ψηφίσουμε. Εντάξει. Και αυτή η δροσερή, ωραία σελάτα και πολύ, πολύ. Πραγματικά ανοιξιατική είναι ό,τι πρέπει. Και το καλοκαίρι τρώμε πολύ γιαούρτι εμείς. Ναι, δεν πρέπει και εδώ για το καλοκαίρι. Αλλά αγελαδινό τρώτε, παρά κατσικίσιο ή πρόβιο. Όχι, έχουμε. Έτσι. Έχουμε, εξαρτάται από την... Βρίσκη. Μάλιστα. Τι σου αρέσει. Ξέρεις, το βουλγάρικο γιαούρτι είναι ξεχωριστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα λεπτό. Απλά λέω από τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, πάμε. Να βάλουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, βάζουμε τη σαλάτα, θα το σερβίρουμε έτσι λίγο καλλιτεχνικά, εμπορικά, πώς να το πούμε, έτσι. Okay. Τέλεια. Περιμένουμε κάτι που το κάπου δίνει. Θα βάλουμε εδώ τους σκεφτέδες μας. Ναι. Εγώ θα το κάνω και έτσι, ρε. Να μείνει στο ξυλάκι μόνο, το βάρος θα μείνει, θα μείνει. Μένει. Τώρα ψήθηκε. Δεν υπάρχει το αυτό στο πίσω, δεν το κανονίζω εγώ. Okay. Κανονίζει καλά το κομμάτι λοιπόν, αυτό. Και τι κάναμε άλλο. Ακόμα. Ένα, δύο, τρία αυτά. Είναι στο φόρνο. Λοιπόν, να δείτε, να δουν τη συνταγή οι φίλοι μας, για να μας δώσουν λίγο χρόνο. Και μπορούν και από το Facebook, βέβαια, και στο σελίδα, αλλά να πάτε και τώρα σημειώσεις. Και να είμαστε σε πολύ λίγο έτοιμοι, για να βγάλουμε και το γλυκό και θα το δούμε σε σερβιρισμό και αυτό. Ωραία, δούμε τα γλυκά τότε. Πάμε. Πάμε λοιπόν.
Και επιστρέψουμε λοιπόν εδώ, φίλοι και φίλες, με τα υπέροχα μας πιάτα. Έχουμε και τη μυολόπιτσα εδώ έτοιμη. Πες μας αυτό που γεύτηκες, πόσο πολύ σου άρεσε. Λοιπόν, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και γεύτηκα το κεφτέ, να τα πω, τα κεφτεδάκια. Κεφτεδάρες. Λοιπόν, μαζί με τη σαλάτα με το γιαούρτι. Αυτό πρόλαβα δηλαδή. Πραγματικά είναι άψογο εξαιρετικό. Να πούμε και πόσο όμορφο είναι και το πάγκος, που δεν είχαμε τον χρόνο να έρθουμε επιλεκτικά να δούμε όλα αυτά. Βγάλαμε το γλυκό. Ναι. Έτσι, το βλέπουμε το γλυκό, το βλέπουμε. Με το παγωτό μας. Βγάλαμε τη σαλάτα, εντάξει, την είδαμε πριν. Το ψωμί, πώς το λέμε, πίτα. Το οποίο μου πείτε είναι γλυκό ψωμί. Όχι, κανονικό. Κανονικό ψωμί, απλά έτσι είναι όμορφα. Και αυτό το φτιάχνουν έτσι συχνά, δηλαδή το βρίσκει να πα στο ψωμάδικο, θα βρει. Όχι, τέτοιο. Όχι, μπορεί να μην είναι με έτσι όψη, να είναι πιο απλό, όμως το βρίσκεις, ναι. Εσείς το κάνετε έτσι γιατί για κάποιο σκοπό. Ναι, είναι πιο όμορφο, ναι. Το σαλάμι για μας που είναι, που ονομάζεται, Λουκάνκα. Και όλα αυτά τα όλα αυτά εδώ. Και αυτό που κουτάκι κυρία με πάρει Γεωργίου στο χέρι, απλά δείξτε μας έτσι λίγο τι ακριβώς κάνει. Ναι, θέλω πάρα πολύ να το δείξω, διότι αυτό είναι ένα μικρούτσικο σε αυτά που κάποτε έφερναν το νερό για να το κρατά κρύο. Στάμνανε. Όμως, εδώ έχουμε λίγο πιο μεγάλο που είναι για ένα άτομο να πίνει και είχε και πιο μικρό. Αυτό όμως είναι παιχνίδι για τα παιδιά και τραγουδάει σαν πουλάκι και λαϊντάει. Έλα δούμε. Θέλω κι εγώ ένα από αυτό. Έχει και νεράκι μέσα ή όχι? Ναι, βάλεις νεράκι μέσα και τραγουδάς. Και αφού λέμε και τραγουδί και κελαϊδισμένο, να ακούσουμε και το τραγουδί των παιδιών μας. Ναι, των παιδιών μας. Πάρτε το μικρόφωνο σας, να βγείτε εδώ στο κέντρο. Ελάτε εδώ, παιδιά. Να σας απολαύσουμε και παραδοσιακά τη στολή που φοράτε. Εμείς ησυχάζουμε. Θα κλείσουμε μετά. Όχι, θα έρθουμε να πούμε. Να μην τρώμε. Όχι, να μην τρώμε και να ακούσουμε εδώ το τραγουδί. Δεν ξέρω τι έλεγε το τραγούδι. Ούτε και εγώ να μας πει. Ακούγεται έτσι ρομαντικό και έτσι λίγο, αλλά πρέπει να κάνω και λάθος. Γιατί μιλά το τραγούδι? Βασικά, ο κάθε ένας φλερτάρει. Έτσι. Ελάτε και έτσι απαιτώ να σας βλέπουμε και άλλο για χορό. Πολύ όμορφα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και Βαργίου, κυρία Μόνικα, τη Σλάβα μας και τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Εξαιρετικά όλα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ήταν και πλούσιο εδώ το. Σίγουρα. Το θέμα, ενώ το θέμα όχι μόνο φαγητά, αλλά και
Να πούμε ανθρώπους. Ότι θα ελπίζουμε να έχουμε και κοντά μας στο event που θα κάνουμε 23 του Ιούνιου στο Πάρκο Ακρόπολης, που είναι μια μεγάλη εκδήλωση, μεγάλο φεστιβάλ. Όπου θα έρθουν όλοι που πήραν μέρος στην εκπομπή και θα μαγειρέψουν και θα έχουμε και χορούς. Θα είναι και θα είναι πολλά, πολύ μεγάλο. Ναι, θα είμαστε πάρα εκεί γρήγορα. Και είστε και εσείς και όλος ο κόσμος και από το Speed Project. Και να σας δείξουμε και μερικά βότανα από την Βουλγαρία τότε, διότι τότε είναι η μέρα το... Ένιουβδεν το λένε στη Βουλγαρία, είναι η μέρα για τα βότανα. Και στα χαράματα πήγαιναν να μαζεύουν βότανα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για διαφορά, για τσάι, για μαγείρεμα. Ευκαιρία θα είναι σίγουρα. Ευκαιρία να τα δείξουμε και αυτά. Ναι. Πολύ ωραία. Να ευχαριστούμε και τους φίλους από το σπίτι. Φεύγοντας, να θυμίσουμε ότι η εκπομπή σε χρηματοδοτείται από τα ταμεία αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Επικόντρων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εμείς φεύγουμε έτσι βιαστικά για να γευτούμε και τα πιάτα. Ναι, 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 ναι. Πάμε λοιπόν. Καλό σας απόγευμα να έχετε. Γεια σας. Γεια σας.